Έχετε άλλωστε πολιτική, προσωπική μάλλον προϊστορία στο θέμα του διαλόγου και του πολιτικού πολιτισμού εδώ στη Βουλή. Όσο ήσασταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχατε μετατραπεί σε μόνιμος αναμεταδότης εντός της Βουλής των επιχειρημάτων των τρόλ του διαδικτύου. Από το δικό σας στόμα, κύριε Μητσοτάκη, που τώρα δοξολογεί την ποιότητα των επιχειρημάτων, δεν βγήκε η απίστευτη συκοφαντία από αυτό εδώ το βήμα ότι ανταλλάξαμε τη Μακεδονία με τις συντάξεις. Ανταλλάξατε, Σκοπιανό, με τις μειώσεις των συντάξεων. Ανταλλάξατε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση. Και έρχεστε τώρα να μου κάνετε μαθήματα ηθικής για το δημόσιο διάλογο και την ποιότητα των επιχειρημάτων από το δικό σας στόμα που τώρα αγορεύει για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Δεν ξεπίδησε από αυτό εδώ το βήμα η μεταφορά των δημοσιευμάτων του Μακελιού μέσα στο κοινοβούλιο και η απόπειρα ηθικού διασυρμού του νεκρού πατέρα μου ως δίθεν συνεργάτη της Χούντας. Εσείς δεν τα είπατε αυτά? Ας συζητήσουμε λίγο και τους τρόπους με τους οποίους η δικιά σας οικογένεια απέκτησε την περιουσία την οποία είχε, πότε την απέκτησε, με ποιους έκανε δουλειές, με ποιους έκανε δουλειές στη Χούντα. Εντάξει, λοιπόν, μη μου πουνάτε εμένα το δάχτυλο για την οικογένειά μου, εντάξει, γιατί θα τα ακούσετε κι εσείς. Και έρχεστε τώρα να μας εγκαλέσετε και ιδιαίτερα να εγκαλέσετε εμένα, για ό,τι αναρτάτε στα κοινωνικά δίκτυα. Εσείς που όχι απλά ανεχτήκατε, όχι απλά υιοθετήσατε, αλλά βάλατε την υπογραφή σας και αναπαράξατε αυτές τις αθλειότητες μέσα στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ξεπερνά τα όρια της υποκρισίας και εισέρχεται στην επικράτεια της ακρισίας. Είπα όμως από την αρχή της ομιλίας μου. Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να θυμίσω και την ώρα. Είπα από την αρχή της ομιλίας μου ότι σήμερα θέλω περισσότερο να απευθυνθώ σε όσους με παρακολουθούν. Μας παρακολουθούν. Και είναι, πιστεύω,